Καλό μεσημέρι, Λίνα. Στο αυτόφορο, οι υποκινητές της μη χρήσης μάσκας θα μπορούσε να είναι ο τίτλος της εγκυκλίου του εισαγγελέα του Αριού Πάγου, του κυρίου Βασιλείου Πλιώτα, την οποία απέστειλε πριν από λίγη ώρα σε όλες τις εισαγγελίες της χώρας. Τι λέει σε αυτή? Ότι η πανδημία επέβαλε στην ελληνική ένομη τάξη ένα ιδιόμορφο δίκαιο, το δίκαιο της ανάγκης για την προστασία των πολιτών από τον COVID-19. Υπενθυμίζει ότι με βάση τις εισηγήσεις των λοιμοξιολόγων και την τελευταία πράξη νομοθετικού περιεχομένου είναι υποχρεωτική η χρήση της μάσκας σε όλα τα σχολεία και πως οι εισαγγελείς θα πρέπει να εστιάζουν την προσοχή τους στην διερεύνηση του αδικήματος της διέγερσης σε ανυπακοή, η οποία υπενθυμίζει τιμωρείται με φυλάκιση ενός έτους ή χρηματική ποινή. Αυτονόητη, λέει ο εισαγγελέας του Αριού Πάγου, υποχρέωση, ο σχηματισμός δικογραφίας σε βάρος εκείνων που αντιτίθενται στα νόμιμα μέτρα και προσδίδουν τις δικές τους θεωρήσεις για τη χρήση της μάσκας. Κλείνοντας, θα πρέπει να σου πω ότι υπάρχουν πάρα πολλές καταγγελίες στην εισαγγελία πρωτοδικών από γονείς αλλά και από δήμους για την μη λειτουργία των σχολείων, για τις καταλήψεις που γίνονται στα σχολεία εξαιτίας της υποχρεωτικότητας της χρήσης της μάσκας. Μάλιστα.